Με πολύ χαρά και με συγκίνηση πρέπει να σας πω, φιλοξενώ σήμερα την Ιωάννα Κολοβού. Νομίζω ότι την Ιωάννα Κολοβού την ξέρετε από μια μεγάλη περιπέτεια. Μπήκε στα χέρια των φανς, μια ιστορία πλησιδιασμού που να μην σας τύχει. Είναι υποψήφια βουλευτής με το ΚΚΕ, νομίζω μια φυσική συνέχεια, αφού από εκεί, από το ΚΚΕ και την ΚΝΕ και το ΠΑΜ βρήκε συμπεράσταση και αλληλεγγύη. Είναι λοιπόν μια, για μένα, η πρώτη μου δασκάλα, μου άνοιξε την πόρτα του πολιτισμού η Ιωάννα, και σήμερα συναντιόμαστε ξανά σε αυτή την περίεργη φάση να παίρνω εγώ συνέντευξη από τον άνθρωπο που μου έμαθε να παίρνω συνέντευξεις. Ιωάννα, καλημέρα. Καλημέρα Νίκο μου, η συγκίνησή μου είναι και εμένα εξίσου μεγάλη, γιατί όχι και ήμουν δασκάλα, είχες έρθει ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας, μπορεί να μην ήξερες κάποια τεχνικά του επαγγέλματος, αλλά ήσουν από τους ανθρώπους στην εφημερίδα πρώτη, να το πούμε αυτό, που γνωριστήκαμε, που ήξερες γράμματα. Αυτό ήθελα να πω, και αγαπούσες τα γράμματα. Είσαι ένα από τους λίγους ανθρώπους που ήξερες γράμματα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν δημοσιογράφο. Εγώ σε θαύμαζα από τότε, παρόλο που ήσουν πολύ μικρότερός μου. Η συγκίνησή μου πραγματικά είναι μεγάλη. Πάντα σε θυμάμαι, πάντα, και πολύ χάρηκα που γύρισες πάλι στα Πάτρια Εδάφη. Ναι, γύρισα και τι να πω τώρα, σε ευχαριστώ για τα λόγια σου, αλλά αλήθεια είναι ότι εσύ μου έμαθες, να γράφω δημοσιογραφικά, δεν το λέω έτσι, έτσι έγινε. Ναι, αυτό ήταν το τεχνικό μέρος. Ήσουν έτοιμος πάντως, γιατί δυστυχώς σήμερα όπως βλέπουμε έχει πολύ παρακμάσει αυτό το επάγγελμα. Πολύ παρακμάσει, και οι συγκρίσεις είναι απίστευτες, δηλαδή είναι... να σε κάνουν να κλαις πραγματικά για κάποια πράγματα ολοκληρωτικά. Συμφωνώ. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζουμε ότι θα επανέλθει η δημοσιογραφία στα παλιά, στα παλιά κατάσταση. Μακάρι Ιωάννα. Τώρα όμως βρίσκω με μια άλλη ιδιότητα, έτσι, της υποψήφιας ευρωβουλευτού. Νομίζω αυτό που είπα και πριν είναι μια τιμή που σου κάνει βέβαια το ΚΚΕ, αλλά έχεις και εσύ λόγο, γιατί είσαι άνθρωπος που αντιστάθηκες απέναντι σε αυτή τη βία των φανς και έδωσες με τη δική σου περίπτωση, έδωσες παράδειγμα και σε πολλούς πολλούς άλλους. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, είναι πραγματικά, δεν έκανα πίσω, δεν έσκυψα το κεφάλι όπως έλεγε η πρόεδρος πώς λέγονται, δικαστική επιμελητές. Επιμελητές. Η πρόεδρος έλεγε ότι όταν πηγαίνουμε βρίσκουμε ανθρώπους με σκυμμένο το κεφάλι να φεύγουν. Εγώ δεν έσκυψα το κεφάλι. Την πόρτα, με πετάξαν έξω, αλλά όρθια. Εγώ δεν έκατσα ποτέ κάτω, δεν κάθισα ποτέ κάτω. Όρθια, και βγαίνοντας έξω βέβαια, δεν βγήκα στο κενό. Με περίμεναν όλα τα παιδιά του ΠΑΜΕ, της ΚΝΕ, του ΚΚΕ δηλαδή. Όλα τα παιδιά, αυτά που λέω, τα παιδιά με τον πυρετό στα μάτια. Της ΚΝΕ είναι, γιατί ακριβώς πίσω μου είναι, το σπίτι μου είναι οι σχολές της ΚΝΕ. Οι οποίοι τρέξανε αμέσως με το που το μάθανε, με συντρέξανε. Και βέβαια με ξαναβάλαν μέσα στο σπίτι και έμεινα εκεί για 1,5 χρόνο παραπάνω, προς μεγάλη ντροπή του επιμελητού, ας πούμε, ο οποίος με διαταγή της ΓΑΔΑ έφυγε, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση εμείς να φύγουμε μέσα από το σπίτι. Αυτό εγώ δεν το ξεχνάω ποτέ, το ότι τα παιδιά αυτά ήταν αποφασισμένα, ήταν αποφασιστικά, έκαναν αυτό που έπρεπε εκείνη τη στιγμή. Και να σου πω την αλήθεια, όπως το είπες, ήμουν παράδειγμα και γι' αυτό περηφανεύομαι και γι' αυτό, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί μου στείλαν μηνύματα, ανέβασαν το ηθικό τους και μου στείλαν μηνύματα πού να πάμε, δεν ξέρανε πού να απευθυνθούν για το σπίτι που χάνανε. Και όντως το ΠΑΜΕ κέρδισε πολλά σπίτια. Κερδίστηκαν πολλά σπίτια από αυτό, δεν χάθηκαν. Ναι. Είναι απίστευτο βέβαια το πόσα χάνονται. Ξέρεις πόσα χάνονται σπίτια στο σφυρί βγαίνουν στην Ελλάδα κάθε χρόνο, 500-600. Ναι. Και απίστευτο, είναι ανυπεράσπιστος ο καθένας. Είναι φοβερό. Η μικροδιοκτησία αλλάζει χέρια.
σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο εδώ, Πορτογαλία, όλοι, ειδικά ο φτωχός νότος υποφέρει, Πορτογαλία, Ισπανία, Νότια Ιταλία, Ελλάδα, αλλάζει χέρια, πάει στους ολιγάρχες, τέρμα, δεν πρέπει να έχουν ιδιοκτησία, και εμείς οι Έλληνες μια κουλτούρα τέτοια την έχουμε, θέλουμε ένα σπιτάκι. Δεν είπα, εγώ δεν είπα ποτέ που λέγανε, άμα έχεις 10 σπίτια, να στο πάρουν τα 9, αλλά θα σου αφήσουν το 1. Mm. Δεν είπα να μην πληρώνουμε δάνεια. Mm. Και εγώ εξάλλου δεν είχα καν δάνειο φυσικά. Ναι. Θυμάσαι που έρχονταν και μας χαρίζαν κάρτες. Ναι. Έπαιρνα εγώ κάρτες, κάρτες. Ναι, ναι, ναι. Ήταν 12.000 χρωστούς από πιστωτικές κάρτες. Ναι, ναι, Ιωάννα, είχα δάνειο, ξέρω, δεν είχα υποθήκη. Αυτό κεφαλαιοποιήθηκε από την πονηρή Εθνική Τράπεζα. Το κάναν κεφάλαιο, το κάνανε δάνειο. Και από εκεί και πέρα, βέβαια μετά όπως ξέρεις μου ήρθαν πολλές συμφορές, πέθανε ο άντρας μου, πέθανε το παιδί μου, κάποια στιγμή τα παράτησα όλα, ένιωθα παρετημένη για κανένα χρόνο. Αυτό ήταν. Άρχισαν και με κυνηγούσανε σκιότατα, δηλαδή, με την έννοια ότι όταν του ζήτησα να κάνουμε ρύθμιση, πρέπει να το ξέρω, να το πω αυτό, μου ζητήσαν 5 χιλιάρικα. Πέντε χιλιάρικα, όχι να μπουνε με έτσι, να πω τη λέξη τα βαζιλίκη. Πέντε χιλιάρικα, τα δανείστηκα από την Ένωση, η οποία μου τα πήρε μετά βέβαια, τα τάδωσε όταν πήρα το εφάπαξ. 5.000 για να ξεκινήσει η συζήτηση. Μάλιστα. Η οποία συζήτηση δεν κατέληξε πουθενά βέβαια, γιατί ζητούσαν κάτι απίστευτα πράγματα, φτάνοντας, θα το πω και αυτό, να μου λένε σε 20 χρόνια κάτι τέτοια, τη στιγμή που εγώ ήμουν και χαρομήλος συνταξιούχος. Και μου λένε, καλά και αν πεθάνω, λέω τι θα γίνει. Και τι μου απαντάνε, δεν πειράζει, ο γιος σας. Τότε ήταν που τα πείναξα όλα στον αέρα. Και τους λέω, γεια σας, φεύγω. Ναι. Δεν πειράζει, ο γιος σας. Δηλαδή, ο γιος σας, το εγγόνι μου, το δισέγγονό μου, θα πληρώνουνε. Εσάι, θα πληρώνουν για πάντα. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Είναι απίστευτο. Ο νόμος, ξέρουμε, εντάξει, πολλές φορές δεν συμβαδίζει με τη δικαιοσύνη. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Πολλές φορές δεν τη διασφαλίζει. Αλλά, ρε Νίκο μου, αυτό το πράγμα είναι ξαδιάντροπο, τελείως ξαδιάντροπο. Ντροπή σου δηλαδή. Ντροπή τους δηλαδή. Ντροπή τους. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια εξαιρετικά βία ιστορία που τη ζήσαμε όλοι δηλαδή, γιατί το είδαμε στη. Δύο φορές μου σπάσαν την πόρτα. Και μετά βέβαια άρχισαν να με κυνηγάνε, αφού έγινε αυτή η πρώτη και δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Άρχισαν να με κυνηγάνε δικαστικά. Το νόμο που λέμε τώρα. Που, δηλαδή μου κάνουν μήνυση για αντίσταση κατά της αρχής. Μου κάνανε μήνυση για διατάραξη οικιακής ειρήνης. Η οικιακή ειρήνη, 48 χρόνια μέσα στο σπίτι μου, διατάραξε εγώ την οικιακή ειρήνη του σπιτιού του, που λέει ότι είναι το σπίτι του αυτό. Αν είναι δυνατόν. 48 χρόνια. Ένα σπιτάκι και ο πατέρας μου και μου το έδωσε από τη στιγμή που άρχισα να σπουδάζω. Αυτό το σπίτι διατάραξε την κοινωνική του ειρήνη του κυρίου ο οποίος δεν είναι φαντ αυτός που τα πήρε, είναι δικηγόρος Καλαμάτας. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης λέγεται, δικηγόρος Καλαμάτας. Δεν είναι, αυτά δεν είναι απόρριτα, όπως ξέρεις, γιατί έχω σπουδάσει και είναι και δικηγόρος. Δεν είναι απόρριτο το όνομά του, δεν είναι προσωπικά δεδομένα, μην τα φθαρίσεις πως είναι. Η διατάραξη βέβαια έγινε. Και πέρα μου ζητήσανε βέβαια δήλωση μετανοίας, όπως το λέω κι εγώ. Μου ζητήσανε δήλωση να υπογράψω ότι δεν θα το ξαναπώ κοράκι και φίλο της τράπεζας. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Ναι, είναι πρωτότυπο, να το πω έτσι, πρωτότυπο, πολύ. Όμως Ιωάννα, εκείνη την περίοδο θυμάμαι ότι ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή και κόσμος χωρίς κομματική ταυτότητα. Όχι, υποθέτω. Βέβαια, ναι, ναι. Κάτω από το σπίτι, στην Ευελπίδα. Και κάθε τάξης. Με παίρνανε άνθρωποι και κλαίγανε για αυτό το πράγμα. Ήρθαν κοντά μου, ήρθε όλη η πολυκατοικία, όλη η γειτονιά, τα παιδάκια που περνάγανε, πηγαίναν στο σχολείο και φωνάζα τα συνθήματα, συγγνώμη. Δηλαδή ήταν η γειτονιά πραγματικά, όλη η γειτονιά του ζωγράφου ήρθε με το μέρος μου. Ναι. Οπότε είναι κομματική ταυτότητα, ακριβώς. Γιατί και εγώ δεν είμαι μέλος του κόμματος. Και αυτό είναι προς τιμήν τους, το ότι θελήσανε να με περιλάβουν, όσοι που να με συμπεριλάβουν στο ψηφοδέλτιο. Αλλά είναι αυτό που λέω, δηλαδή εκείνη τη στιγμή, με τη βοήθεια φυσικά του ΚΚΕ, δεν έσκυψα το κεφάλι να φύγω.
Ναι. Το θεώρησα τόσο άδικο, τόσο απίστευτα άδικο, και ήταν άδικο δηλαδή. Εν τω μεταξύ πέσαν πάνω κάποιοι δικηγόροι πολύ καλοί, οι οποίοι είδανε ότι όλο αυτό το οικοδόμημα είναι παράνομο από την αρχή του μέχρι το τέλος. Ναι. Δηλαδή ένα-ένα-ένα-ένα τα έχουν απορρίψει όλα. Φυσικά τώρα δεν γίνεται τίποτα, απλώς μια αγωγή στην τράπεζα η οποία θα προχωρήσει και θα, δεν ξέρω πότε θα γίνει, ας πούμε, αλλά φυσικά θα προχωρήσει. Ναι. Είναι όλα παράνομα, Νίκο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν διασφαλίζεται με τίποτα. Με τίποτα. Οι νόμοι πρέπει να αλλάξουν. Ναι. Οι νόμοι. Να αλλάξει πρώτον αυτό που κάνανε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Η προστασία της πρώτης κατοικίας καταργήθηκε. Ναι. Είναι δυνατόν. Καταργούμε. Ναι. Υπογράφει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπογράφει, καταργείται η προστασία της πρώτης κατοικίας. Ναι. Δηλαδή ό,τι χαρτί μας περνάει μπροστά η Ευρωπαϊκή Ένωση το υπογράφουμε εμείς και εντάξει δεν τρέχει τίποτα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Έστω αυτό το ελάχιστο. Δεν είπαμε κάτι φοβερό, το ελάχιστο, η προστασία της πρώτης κατοικίας. Φυσικά και δεν είπαμε ότι αν έχει ο άλλος 5 σπίτια, είπαμε ας του πάρουν τα 4. Ας του κρατήσει το 1 όμως. Ναι. Δεν είπαμε να μην πληρώνουμε. Εννοείται. Ναι, ναι. Εννοείται και θα πληρώνουμε. Δεν είπαμε να μην πληρώνονται τα δάνεια όλα αυτά. Φυσικά να γίνεται μια ρύθμιση και να πληρώνονται. Αλλά όταν έχεις 5 σπίτια, πάρ' τα 4. Ναι, όχι τα 5. Ναι. Είναι απίστευτο δηλαδή. Ναι, αυτό είναι. Από την ιστορία αυτή πάντως βγαίνει κάτι, Ιωάννη, ότι η αλληλεγγύη. Ακριβώς. Όχι... Ναι, Νίκο μου, η αλληλεγγύη. Ναι, η αλληλεγγύη είναι αυτή η οποία θα μας σώσει. Και μάλιστα συγκινήθηκα όταν ήρθαμε σε αυτό το σπίτι που μας παραχώρησε ένας δημότης Θανάσης, δεν θέλει το επώνυμό του να μην ένας δημότης Ζωγράφου, να μείνουμε προσωρινά μέχρι να δούμε που θα πάμε. Και ήρθαν αμέσως οι όγιοι, οι γυναίκες, μας φέραν ρούχα, μας φέραν φαγητό. Ναι. Του καταλαβαίνεις, φύγαμε χωρίς να πάρουμε ούτε τα φάρμακά μας. Ναι. Ψάχνανε όλη τη νύχτα οι άνθρωποι να βρούνε φαρμακείο ανοιχτό να πάρουν φάρμακα. Και μου λέει το παιδί μου, μαμά, αυτό είναι αλληλεγγύη. Γιατί έλεγα εγώ, κοίτα τι καλοί άνθρωποι που είναι και το πήγα στη φιλανθρωπία. Όχι, μαμά μου, λέει, δεν είναι φιλανθρωπία, είναι αλληλεγγύη. Και συγκινήθηκα που το παιδί μου, ας πούμε, το κατάλαβε αυτό το πράγμα, το συνειδητοποίησε. Γιατί μέχρι τότε ήταν ο απολυτικ νέος που είναι όλοι, όπως όλοι, ας πούμε. Ναι. Τώρα όμως δεν είναι απολυτικ καθόλου. Κατάλαβε τι πρέπει να κάνει και τι πρέπει να γίνει, ας πούμε, από εδώ και πέρα. Οπότε, εκεί ακριβώς. Μόνο αυτή θα μας σώσει, Νίκο μου. Δεν μας σώζει τίποτε άλλο. Η αλληλεγγύη. Οπότε διεκδικείς, ας πούμε, μία έδρα στην Ευρωβουλή, θέλοντας να βάλεις αυτή τη φωνή μέσα στην Ευρώπη. Ναι. Ναι, πρέπει να υπάρξει αυτή η φωνή, γιατί όπως ξέρεις όλα τα χρήματα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας αυτά χρηματοδοτούν πολεμικές βιομηχανίες, χρηματοδοτούν το ΝΑΤΟ, χρηματοδοτούν διάφορα, μόνο για τη λαϊκή στέγη δεν μιλάνε καθόλου. Και ξέρεις με τα ταξίδια που έκανα με τον Μίκη Θεοδωράκη, όπως ξέρεις ήμουνα και 35 χρόνια συνεργάτης του Μίκη, όπως το θυμάσαι από τότε. Ναι, κάναμε πολλά ταξίδια ως συνεργάτες και στο βορρά και στο νότο. Είδα τη τεράστια διαφορά του ευρωπαϊκού, της βόρειας Ευρώπης από την νότια. Η βόρεια Ευρώπη είναι λίγο, πώς να το πω, ακροδεξιά προς τα εκεί, πλούσια βόρεια Ευρώπη. Ναι. Αλλά κάτω ο ευρωπαϊκός νότος υποφέρει. Ναι. Δηλαδή υποφέρουν οι άνθρωποι, δεν είναι σε άθλη κατάσταση, είναι τεράστια η διαφορά και αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση το επιτείνει δυστυχώς. Δεν να βγάζει σπίτια στο σφυρί τώρα η Ευρωζώνη, ας πούμε, δαπανά τόσα πράγματα σε εξοπλισμούς, έχει Ευρωστρατό 5.000 στρατιωτών. Ναι. Τι να πω, δίνει πάρα πολλά χρήματα για αυτά και τίποτα για τη λαϊκή στέγη, για πλημμύρες, για πυρκαγιές, σεισμούς, τάφεις αυτά. Ναι, σωστά, νομοτελειακά. Γι' αυτό πρέπει να πάμε εκεί πέρα, λένε, αφού διαφωνείτε γιατί πάτε. Αμα γι' αυτό πάμε, ναι. Επειδή διαφωνούμε για να μεγαλώσει, να δυναμώσει η φωνή μας σε κάποια πράγματα που κάποιος πρέπει να τα πει, τέλος πάντων. Κάποιος πρέπει να τα πει. Δεν είναι δυνατόν όλοι να συμφωνούν. Νίκο μου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο κοινό, συμφωνούν όλοι. Συμφωνούν, δηλαδή, ό,τι ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζουν και όλοι οι υπόλοιποι. Μόνο δύο έρμοι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ διαφωνούν. Ναι. Οι μόνοι που δεν ψηφίζουν.
αυτά, όλα αυτά που είχαμε πει για, τις, για το Ταμείο Άμυνας, για τον Ευρωστρατό, για τα κονδύλια, πάρα πολλά ναι. κονδύλια και εκεί πέρα, ας πούμε. Ναι. Ιωάννα, θέλω να πω κάτι ακόμα για σένα. Θέλω να πω ότι εκτός από όλα αυτά, σε ξέρουν ναι πολύ και από τον πολιτισμό, γιατί ήσουν ο βασικός παράγοντας. Ένας από τους βασικούς σε μια εμβληματική εκπομπή, το Μονόγραμμα, έτσι. Που... Στο Μονόγραμμα, ναι, είμαι 40 χρόνια στο Μονόγραμμα. 41 χρόνια κλείνει, εγώ είμαι 40 χρόνια στο Μονόγραμμα. Ναι. Και ξέρεις κάτι, έχουμε πολιτισμό, έχουμε ανθρώπους, υπάρχουν άνθρωποι ακόμα. Παρόλο που λέμε ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Απλώς έχουν αφοσιωθεί οι περισσότεροι και δεν θέλουν να βγουν μπροστά. Φυσικά έχουμε και πολιτισμό και όλα αυτά πρέπει να τα διαφυλάξουμε. Υπάρχουν άνθρωποι διαμάντια στον πολιτισμό μας, αλλά δυστυχώς αποσύρθηκαν. Πώς ήταν η γενιά της ήττας, τώρα είναι η γενιά του πόνου και της δυστυχίας. Εσύ πάντως συνομίλησες με τα μεγαλύτερους πνευματικούς ανθρώπους, έχεις πάρει συνεντεύξεις. Βεβαίως, πνευματικούς ανθρώπους, κορυφαίους. Κορυφαίους πνευματικούς ανθρώπους. Για αυτά τα 35 χρόνια. Από τον κάθε λογής, δηλαδή. Βέβαια, ναι. Πολιτικό και αυτά δεν δίνουν καμία σημασία πια. Δεν δίνουν καμία σημασία. Γενικά έχει αποσαρθρωθεί η κοινωνία μας. Έχει χάσει τη συνοχή της, έχει χάσει τον προσανατολισμό της. Δυστυχώς είναι έτσι. Δυστυχώς. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να επανέλθει κάποια στιγμή. Εμείς όμως εκεί θα είμαστε. Θέλουμε να δυναμώσει η φωνή μας αυτό. Να δυναμώσει η φωνή που θα φωνάξει, θα πει επιτέλους φωνάξτε. Και εδώ φωνάξαμε, μαζεύτηκε 7.000 κόσμος κάτω από το σπίτι μου. Ναι. Φώναξαν, κατάλαβαν πια ότι όλο αυτό είναι άδικο. Και νομίζω ότι κάπου θα πάει. Δεν μπορεί. Θα πάει. Ας ελπίσουμε πως θα πάει, ναι. Ιωάννα, τα 35 χρόνια δίπλα στο Μίκη Θεοδωράκη, σου έχουν αφήσει πολλά πράγματα? Ναι, βέβαια. Αλίμονο. Μου έχουν αφήσει πρώτον τον προσανατολισμό μου προς το ΚΚΕ. Ο Μίκης ποτέ δεν έφυγε από εκεί. Άλλο αν κατά καιρούς έλεγε τα δικά του. Γιατί ένας μεγάλος άνθρωπος, ένας σπουδαίος, θα διαφωνήσει κιόλας, θα φύγει, θα έρθει, θα γυρίσει. Πάνω σε αυτόν σπούδασε το ΚΚΕ. Και φυσικά. Πολλές φορές λειτουργήσα και ως σχηματοδράστης απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος ένιωθε, πέφτανε πάνω του όλοι οι κόλακες και όλοι, τι να σου πω δηλαδή, πέφτανε πάνω του απίστευτα παράσιτα τα οποία προσπαθούσαν να τον παρασύρουν, ας πούμε. Ναι. Είναι απίστευτο αυτό που γινόταν με τον Μίκη. Αλλά λειτουργήσα ως σχηματοδράστης, με μίσησαν κάποιοι, προς τιμή μου είναι αυτό που με μίσησαν κάποιοι. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ο Μίκης στο τέλος είπε θέλω να πεθάνω ως κομμουνιστής, αλλά παρόλα αυτά η κηδεία του ήθελε να γίνει χριστιανική, δηλαδή σύμφωνα με τα δεν ήθελε να προσβάλλει ποτέ την ελληνοχριστιανική παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας. Δεν θα κάνει ποτέ πολιτική κηδεία ο Μίκης, γιατί λέγανε πολλοί αφού είναι κομμουνιστής γιατί δεν κάνει πολιτική κηδεία. Όχι, ο Μίκης σεβόταν τις παραδόσεις του λαού. Σεβόταν όλα αυτά. Ναι. Και γι' αυτό δεν ήθελε. Ναι. Γιατί όπως ξέρεις, μίλαγε ο Μίκης κανονικά για την κηδεία του. Είχαμε ολόκληρη ιστορία ανάλυση. Ναι. Από πριν, ας πούμε. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και φυσικά έφυγε πολύ απογοητευμένος από όλη αυτή την ιστορία. Γιατί κάποια στιγμή πιστέψαμε και βοηθήσαμε το ΣΥΡΙΖΑ να ανέβει για να φύγει δεξιά, υποτίθεται. Νωρίς βέβαια, πολύ πριν τις εκλογές, καταλάβαμε που πήγαινε το θέμα και αποχωρήσαμε. Εμείς δεν ζητήσαμε τότε ούτε θέσεις ούτε τίποτα. Απλώς βοηθήσαμε. Ναι. Με τη σπίθα, αν θυμάσαι. Ναι, βέβαια θυμάμαι. Κάποια στιγμή καταλάβαμε ότι δεν πήγαινε, ότι ιδεολογικά τουλάχιστον ήταν τελείως διαφορετικό και αποδείχτηκε βέβαια, ότι δεν ήταν αυτό. Και αυτό και φύγαμε, δεν λάβαμε μέρος καθόλου στη βοήθεια. Όχι στις εκλογές έτσι κι αλλιώς δεν θα λαμβάναμε μέρος. Στη βοήθεια αυτή, κάποιους μήνες μετά αποχωρήσαμε. Ναι. Από εκεί και πέρα ο Μίκης έφυγε απογοητευμένος. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να δει κάτι θετικό, κάτι από όλα αυτά που γίνεται. Γιατί δυστυχώς παρακμάσαμε πολύ, Νίκο μου, παρακμάσαμε. Ναι, αλλά
Έχει σημασία πάντως το ότι ακούγεται και θα ακούγεται. Φυσικά. Είναι. Και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό, το ότι μπόρεσα έστω να σώσω κάποια σπίτια μέσω εμού. Όχι, το πλήρωσα ακριβά βέβαια, αλλά δεν έσκυψα το κεφάλι. Ναι. Το πλήρωσα πολύ ακριβά, Νίκο μου. Δεν μπορείς να φανταστείς πού ζω τώρα, τι κάνω, όλα αυτά, αλλά δεν έσκυψα το κεφάλι. Δεν υπήρχε περίπτωση να σκύψω το κεφάλι στο άδικο, στο τεράστιο άδικο που υφίσταμαι εγώ και πάρα πολλοί άλλοι. Ναι. Και η μισή Ελλάδα, οι περισσότεροι, ναι, δηλαδή. Δεν υπήρχε περίπτωση να σκύψω το κεφάλι, εσύ, έτσι όπως σε θυμάμαι κιόλας. Ιωάννα Κολοβού, λοιπόν, υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ. Κατά την άποψή μου, αν έχει σημασία, είναι μια φωνή που αξίζει να υπάρχει στην Ευρωβουλή. Ιωάννα, εμείς θα τα πούμε ξανά, ελπίζω. Εγώ να σου ευχηθώ καλή επιτυχία σε εσένα και στο ΚΚΕ. Να πάτε καλά. Είμαι πολύ συγκινημένη που μιλάμε. Και εγώ, Ιωάννα, είμαι και χαρούμενος πολύ που σε ξανασυναντάω, γιατί ξέρεις ότι... Να ξέρεις ότι δεν θα σκύψω ποτέ το κεφάλι, δεν υπάρχει περίπτωση. Το γνωρίζω. Και στην Ευρωβουλή και έξω από την Ευρωβουλή και παντού, δεν υπάρχει περίπτωση να σκύψω το κεφάλι. Το γνωρίζω, Ιωάννα, το γνωρίζω και είναι ένας από τους λόγους που σε αγαπώ. Να είσαι καλά, σου εύχομαι τα καλύτερα. Και εγώ σε σένα, Ιωάννα,